Και δίδεται η εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας. Δεν θα φύγει καλά ο Ziggy Starman μένοντας τελευταίος, ενώ για την πρωτοπορία πιέζει ο Zebby Seas. Έρχεται και ο Newport Place από την εσωτερική. Participate αυτή τη φορά φεύγει καλύτερα. Πλασάρεται στην δεύτερη θέση, ενώ βελτιώνεται και ο πίσω Faction θέλει να περάσει στην τρίτη θέση. Πιέζει τώρα ο αναβάτης του Ziggy Starman για να καλύψει το χαμένο έδαφος και πλησιάζει στην προτελευταία θέση. Και πράγματι προσπερνά τον Έλα Τόνιμου, που ο οποίος μένει στην τελευταία θέση και είναι εσωτερικά του. Οδηγεί την υποδρομία το νούμερο 3 Zebby Seas. Έχει βελτιωθεί ο πίσω Faction τρέχοντας δεύτερη ρόδα, περνά και στην δεύτερη θέση. Στην εσωτερική είναι ο Participate λίγο πιο πίσω. Newport Place, ο Ziggy Starman απ' έξω και ο Ελατόνιμο που θέλει να πλησιάσει και αυτός. Είναι κλειστός ο όμιλος, όπως βλέπετε όλοι μαζί. Προσπαθεί να ξεμπλοκαριστεί ο Participate για να κάνει επίθεση. Είναι κλεισμένος, όπως βλέπετε, πίσω από τον πίσω Faction που έχει κάνει επίθεση, αλλά και τον Newport Place που πιέζει εξωτερικά του. Έχει πλησιάσει και ο Ziggy Starman απ' έξω και κάνει και αυτός επίθεση. Στα τελευταία μέτρα Participate επιτίθεται και απ' έξω ο Ziggy Starman. Μέχρι τέλους οι δυο τους θα πάνε, ενώ εγκαταλείπει ο πίσω Faction, μένει πλέον εκτός διεκδίκησης των πρωτίων. Νούμερο 4 Ziggy Starman είναι αυτός που επιμένει και θέλει να πάρει την νίκη με το Participate στην δεύτερη θέση. Στη συνέχεια ο Newport Place απ' έξω θέλει να επανέλθει για κάτι καλύτερο, αλλά φαίνεται ότι θα μείνει στη τρίτη θέση. Νούμερο 4 Ziggy Starman, νούμερο 6 Participate, στη συνέχεια Newport Place και πίσω Faction. 4, 6, 5 και 7. Εδώ και πάλι τα τελευταία μέτρα, παρότι δεν έφυγε καλά, ο Ziggy Starman μας έδειξε ότι είναι ιδιαίτερα ποιοτικό άλογο και πράγματι θα προηγηθεί του Participate, που αυτή τη φορά θα δείξει άλλο πρόσωπο, τουλάχιστον από πλευράς διαδρομής. Θα φύγει καλύτερα, θα πλασαριστεί με τους πρώτους. Ο Ziggy Starman σήμερα στον τεμπούτο του έδειξε ότι είναι καλός, επιβεβαίωσε και εξαργύρωσε φυσικά το ότι είναι καλοδουλεμένος και έχει πίσω του βέβαια και ένα πολύ σημαντικό γενεαλογικό δέντρο, θα λέγαμε. Ναι, βασικά αυτό το άλογο το διάλεξε. Συγχαρητήρια καταρχάς το Παναγιώτη Θεολόγου για την προπόνηση την πρώτη συμμετοχή να κερδίσει το άλογο, αλλά είναι επιλογή του κ. Οδυσσέως το άλογο αυτό. Εντάξει, για πρώτη συμμετοχή πολύ ευχαριστημένη, δικαίως τη γενεολογία, όπως είπες και εσύ. Και ελπίζουμε να δούμε κάτι καλύτερο από αυτό το άλογο. Σίγουρα χρειάζεται πιο πολλά μέτρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά μας έδειξε ότι στα πιο λίγα ότι ανταποκρίθηκε πολύ καλά. Και έδειξε ότι έχει τη δύναμη, γιατί θα λέγαμε ότι δεν ξεκίνησε τόσο καλά. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι τον έχει ο Εντιόν, συγχαρητήρια και στον Εντιόν, διότι τον έχει στην πίεση 1300 μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν φεύγει καλά και τον έχει συνέχεια στην πίεση από την αρχή. Έδειξε ότι ανταποκρίνεται. Και είναι παρήγορο αυτό. Πιστεύουμε να δούμε κάτι καλύτερο ακόμα.